Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2015. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Κοδράτου Μάρτυρος και το συναυτό και Αναστασίας της Πατρικίας. Ακούτε την εκπομπή, το σχόλιο της ημέρας με τον Τένι Καμαρίδη από τον Enjoy Radio σε αναμετάδοση από την e-pavlathrakinews.gr. Καλημέρα σε όσους μας ακούν εκτός πόλης, εκτός νομού Ξάνθης, εκτός Ελλάδας, σε όλο τον κόσμο και μέσα από το διαδίκτυο και από την e-pavlathrakinews.gr. Μια καλημέρα από την Ξάνθη που είναι σήμερα αρκετά συννεφιασμένη, με θερμοκρασίες έτσι εκεί γύρω στους 8 βαθμούς αυτή την ώρα και με προγνωστικά για καιρικά αρκετά καλά. Συννεφούλα βέβαια, θα συνεχίσει τις επόμενες μέρες, αλλά εκεί με θερμοκρασίες που θα φτάνουν μέχρι και τους 10 βαθμούς. Οπότε αρχίζει λίγο το πράγμα και εξισορροπεί σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, το προηγούμενο τετραήμερο της Θεομηνίας και των έντονων βροχοπτώσεων. Δεν έχουμε άλλες βροχούλες ή καταιγίδες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα μέχρι τις επόμενες 2-3 ημέρες. Όχι, μετά βλέπουμε, πάμε για την άνοιξη. Θα δούμε βέβαια, παρότι οι παλαιότεροι και οι σοφότεροι από εμάς λένε ότι στην ουρά του Μάρτη ή και ακόμη και στις αρχές του Απρίλη μπορεί να κρύβουν, να κρύβει κάποια έκπληξη ακόμη ο καιρός. Αυτά λοιπόν τα κυρικά μας. Μεγάλο θέμα της χθεσινής ημέρας και γενικότερα όλων των ημερών, όλων των εβδομάδων, όλων των μηνών και όλων των τελευταίων χρόνων, το θέμα του εξωτερικού δανεισμού και της συνέχισης εισρωής χρημάτων, των απαραίτητων χρημάτων που για να μπορέσει να λειτουργεί η χώρα, να λειτουργήσει η χώρα μας. Το είχα πει και άλλη φορά ότι παρόλες τις βαρύγδουπες δηλώσεις περί του χθεσινού Eurogroup, ότι θα ήταν καθοριστικό, θα περιμέναμε να δούμε αν θα υπάρξουμε ή δεν θα υπάρξουμε, ήταν μία από τα ίδια. Όπως θα είναι και το επόμενο, όπως θα είναι και το μεθεπόμενο. Όπως θα είναι όλες οι επόμενες και οι μεθεπόμενες συνεδριάσεις των υπολείπων φόρων, των διεθνών φόρων. Έτσι ήταν και η χθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup, που κακά τα ψέματα μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ξέραμε καν τι σημαίνει. Τουλάχιστον δεν ήξερε ο περισσότερος κόσμος, δεν ήξερε καν τι σημαίνει Eurogroup. Βέβαια, εκείνο που πολλές φορές λέω από την εκπομπή μου, κυρίες και κύριοι, είναι η συνέχιση αυτής της κατάστασης, της επιχείρησης, υποβάθμισης της νοημοσύνης μας και είναι αυτό που μας χαλάει. Ότι δηλαδή, όπως είπε και κάποιος, βαφτίζουμε το κρέας ψάρι ή το ψάρι κρέας για να μπορέσουμε να έχουμε επικοινωνιακά αποτελέσματα. Το μνημόνιο είναι εδώ, η Τρόικα είναι εδώ, ο κύριος Βαρουφάκης συνεχίζει να μας δουλεύει λέγοντας ότι δεν υπάρχει Τρόικα όταν συζητάει με τους εκπροσώπους της Τρόικας, τους οποίους βαφτίζει θεσμούς, και ξέρω εγώ το μνημόνιο μεταρρυθμίσεις κτλ. Αυτό να ξέρουν κάποιοι ότι ενοχλεί τον κόσμο. Μην το δουλεύει τον κόσμο. Υπάρχει και μνημόνιο, υπάρχει και Τρόικα. Και Τρόικα θα υπάρχει όσο υπάρχουν Έλληνες πολιτικοί που μπαίνουν στη λογική να συνδιαλλαγούν μαζί της. Και όπως είπα χθες, και όπως λέει και ο Λαφαζάνης και η αριστερά πτέρυγα, ή μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις τις ρήξεις σου ή ακολουθείς πιστά αυτή την ιστορία. Το θέμα ότι δεν μπορείς να δικαιολογήσεις πάρα αυτά. Αυτή την στάση τη σημερινή σου με τις προεκλογικές σου δηλώσεις, άσχετα αν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις ότι πρέπει να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία, είναι και το δύσκολο της υπόθεσης που σε φέρνει σε αυτή την δύσκολη κατάσταση. Και δεν μπορείς δηλαδή να δικαιολογήσεις τα δικαιολογικά. Παρ' όλα αυτά, επί της ουσίας, κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι ότι θα είμαστε μόνιμα σε μία τσίτα. Θα είμαστε μόνιμα σε μία κατάσταση που δεν θα είμαστε σίγουροι για την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι το χειρότερο. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν ισορροπία στην καθημερινότητά μας και όταν βομβαρδιζόμαστε από τέτοιου είδους ειδήσεις και όταν περιμένουμε ανά πάσα στιγμή «Α, τι θα γίνει τη Δευτέρα», «Α, τι θα γίνει την άλλη Τετάρτη», «Α, τι θα γίνει την άλλη Πέμπτη» και όλα αυτά τα πράγματα, μας αποπροσανατολίζουν από την καθημερινότητα. Δεν υπάρχει σήμερα κάποιος που με αυτήν την κρατούσα κατάσταση να θέλει να επενδύσει, να θέλει να απλώσει τη δουλειά του, να θέλει να παράξει, να θέλει να προσλάβει θέσεις εργασίας, εργαζόμενους. Αυτό είναι το χειρότερο. Γι' αυτό θα έλεγα ότι θα ήταν καλύτερο να διαγράψουμε από το σκληρό δίσκο του εγκεφάλου μας εντελώς την κατάσταση που επικρατεί στα διεθνή φόρα. Για μας να είναι σαν να μην υπάρχουν. Τι θα έχουμε μεθαύριο,
σύνοδο κορυφής όπου θα γίνει χαμός και τα λοιπά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, σας λέω. Βγάλτε το από το μυαλό σας. Σαφώς και θα πρέπει να είμαστε σωστά ενημερωμένοι για να ξέρουμε τι μας περιμένει. Όχι όμως υπό αυτήν την έννοια, δηλαδή υπό αυτήν την καθημερινή γάγραινα, υπό αυτόν τον καθημερινό καρκίνο που παίρνουν συνταξιούχοι άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες ηλικιωμένοι και ρωτάνε κάθε μέρα οι άνθρωποι τι θα γίνει, κύριε Καμαρίδη, πώς θα βλέπετε τα πράγματα, θα έχουμε να φάμε, θα βγάλουμε το χειμώνα μας, θα πάρουμε τη σύνταξή μας. Αυτό είναι το καταστροφικό. Όταν τον άλλον το στερεί στο δικαίωμα να ελπίζει, είναι ότι χειρότερο. Είτε αυτός είναι νέος άνεργος, είτε είναι συνταξιούχος που του αμφισβητεί στην καταβολή της συνταξής του ή το εκάσει των φαρμάκων του, είτε είναι ένας προβληματισμένος επενδυτής. Είναι ότι χειρότερο λοιπόν αυτό που γίνεται. Στην αρχή πάμε και στη συνέχεια διερμηνεύει ο καθένας όπως θέλει τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων. Eurogroup. Και λοιπόν έγινε ακόμη μια συνάντηση, έδωσε ακόμη ένα show ο Βαρουφάκης, ο οποίος βέβαια τώρα σκύβει το κεφάλι και τα αλλάζει τα μπουχαμπέτια. Και βγαίνουν τώρα οι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και λέει μία ότι πάμε για καταστροφή, η άλλη λέει νικήσαμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω οι μεν πού βρίσκουν την καταστροφή και οι άλλοι πώς νικήσαμε. Γι' αυτό σας λέω, η αλήθεια είναι πάντοτε κάπου στη μέση. Γιατί υπάρχει και πρόθεση και δόλος. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Γι' αυτό μην ακούστε σιρήνες. Κάντε τη δουλειά σας. Προγραμματίστε την ημέρα σας. Βγείτε από το σπίτι το πρωί, κάντε το σταυρό σας, αν είστε χριστιανοί τέλος πάντων, ή γεμίστε με ελπίδα ότι αυτή η μέρα θα πάει καλύτερα από την προηγούμενη. Θα μου πείτε, για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να μπει σε μια τάξη και το σύστημα. Αυτό είναι όμως αλλού δουλειά. Γι' αυτό είμαστε κι εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, για να ασκούμε κριτική σκληρή, δρυμία, για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι θεσμοί. Ο καθημερινός πολίτης όμως πρέπει απρόσκοπτα να ασχοληθεί με τη δική του καθημερινότητα, με τη δική του δουλειά, με το μεγάλωμα και με τη μόρφωση του παιδιού του και με όλα αυτά που απασχολούν την μέση ελληνική οικογένεια. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του χθεσινού Eurogroup, θα μπουν μέσα, λέει, τα τεχνικά συνεργεία, λες και πάμε για, συγγνώμη, κατασκευαστικές δομές. Τέλος πάντων, για να δουν τις λεπτομέρειες, οι τρεις μεταρρυθμίσεις που μπήκαν σφήνα και από τις 7 έγιναν 10 και αυτά τα πράγματα μην σας απασχολούν διόλου. Ψάχνουν να βρουν ορολογίες για να μας περάσουν, για να μας πούν ότι είχαμε δίκιο και όλα αυτά τα πολιτικά ή πολιτικά αντικαθέλετε πράγματα. Στο διατάφτα, εγώ περιμένω να πάρει μπροστά η μηχανή της ανάπτυξης. Όσο ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας και όσο ζητάμε δανεικά για να ζήσουμε και όσο είμαστε κάτω από την μπακέτα και από το χέρι του οποιοδήποτε Ευρωπαίου δανειστή εταίρου, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να σηκώσουμε κεφάλι. Όταν μπορέσουμε από μόνοι μας να συντηρηθούμε, και αυτό σημαίνει να κάνουμε μια αρχή ώστε να παράξουμε ως χώρα, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε και ελπίδα για κάτι καλύτερο. Και πώς θα παράξουμε, αν δεν ευνοηθεί ο πρωτογενής τομέας, είτε στην αγροτιά, στη γεωργία, είτε στη βιομηχανική παραγωγή, στη βιοτεχνική παραγωγή. Αν δεν ενδυναμωθεί λοιπόν αυτός ο τομέας, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και κρίση όπως η Ελλάδα, είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα. Γιατί έχουν πρωτογενή τομέα, γιατί παράγουν. Μπορεί να συγκριθούμε ότι με την Ιταλία, ούτε με την Ισπανία, ούτε καν με την Πορτογαλία. Γιατί έχουν παραγωγική γραμμή και διαδικασία. Γι' αυτό δεν ακούω τίποτα και από τη νέα κυβέρνηση για παραγωγική διαδικασία. Αντιθέτως, ακούω μόνο για νέα δάνεια, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, για να πληρώσουμε τα παλιά, για νέες χρηματοδοτήσεις, για νέες περικοπές ή νέες εσωτερικές χρηματοδοτήσεις, δανεισμούς από τα αποθεματικά των ταμείων και όλα αυτά τα οποία δεν οδηγούν σε καμία περίπτωση σε μια αναπτυξιακή, αν θέλετε, τροχιά της χώρας. Μιλήστε αναπτυξιακά. Καταθέστε τις προτάσεις σας και κάντε πράξη
αυτές που νομίζετε ότι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στον τόπο. Αλήθεια, υπάρχει Υπουργείο Ανάπτυξης. Το μετατρέψαν και αυτό, το, τέλος πάντων, το διαμορφώσαν διαφορετικά. Ανάπτυξη θέλει ο κόσμος. Και άρα θέση εργασίας. Θα μπουν στην ουρά και πάλι κόσμος για μια θέση 5 μηνών, τώρα που θα σκάσουν με ήδη κάποιες δεκάδες χιλιάδες θέσεις. Πεντάμινα, με βάουτσερ κτλ. Κτλ. Για να δουλεύουν δηλαδή ουσιαστικά τα ΚΕΚ και να εξυπηρετούνται και κάποιοι που θέλουν έτσι πρόσχερα να εξυπηρετηθούν. Δεν είναι η λύση αυτή. Δώστε νέες θέσεις εργασίας σε νέες παραγωγικές μονάδες ή στηρίξτε τουλάχιστον το επιχειρήν σωστά και αντικειμενικά για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι όλο το ζουμί. Τώρα, Eurogroup και τα λοιπά, Δουνουτού, θεσμοί και Τρόικα, αυτά είναι για να τα πιστεύουν κάποιοι βλαμμένοι, σαν και εμάς δηλαδή μέχρι τώρα που ήμασταν, δεν βγάζουν αυτό απ' έξω, και να περιμένουμε ότι από εκεί θα έρθει ο Μεσσίας η δεύτερη φορά, ας πούμε, σε μια δεύτερη παρουσία για να μας σώσει και πάλι. Είναι τρομερό. Είναι επικοινωνιακά καθαρό το παιχνίδι, καθαρά επικοινωνιακό το παιχνίδι, γι' αυτό πρέπει να μας αφήνει έως και αδιάφορους. Και πρέπει να επικεντρώσουμε στις απαιτήσεις μας πλέον για ουσιαστική παραγωγή, για ουσιαστική ανάπτυξη. Αυτά για τα χθεσινά. Έχουμε και άλλες διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Τέλη Απριλίου, διαβάζω κάπου, ότι αν δεν έχουμε, λέει, 8,3 δις, θα πτωχεύσουμε. Ενώ μέχρι τότε υπολογίζεται ότι θα διαθέτουμε 5,2 δις. Άρα, αν οι εταίροι δεν μας ταχώσουν, θα πτωχεύσουμε. Μάλιστα. Όμως, λέμε εμείς ότι δεν δεχόμαστε να ακολουθήσουμε μνημονιακές επιταγές. Οι εταίροι λένε ότι μόνο με μνημονιακές τακτικές, τέλος πάντων, θα σας δώσουμε άλλα 3 δις για να σωθείτε. Και οι μεν λένε ότι πάμε για πτώχευση τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου, οι άλλοι λένε ότι θα τις αποκαλευτούμε και θα τα καταφέρουμε. Πάλι στην ίδια λογική. Πάλι μπαίνουμε σε μια λογική, αν θα πτωχεύσουμε, αν δεν θα πτωχεύσουμε, γιατί έβγαλε ο Χαρδούβαλης έξω τα λεφτά του, να τα βγάλουμε κι εμείς όσοι έχουν, ή να προσπαθήσουμε να πάρουμε, ξέρω εγώ, αλεύρι για το χειμώνα τον επόμενο, γιατί θα πτωχύνουμε. Κυρίες και κύριοι, αυτό το πράγμα, αυτό το απόστημα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να σπάσει. Πρέπει να σπάσει και θα σπάσει. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Αν όμως σοβαρευτεί και αυτή η κυβέρνηση, γιατί ακόμη δεν έχει σοβαρευτεί, έχει τη δυνατότητα και η σημερινή συγκυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, να βρουν λύσεις για να επιβιώσουμε. Αλλά πρέπει να σοβαρευτούν. Δεν έχουν σοβαρευτεί ακόμη. Δεν είναι σοβαροί άνθρωποι με αυτά που λένε και ακούμε καθημερινά. Ετοιμάζεται ο Τσίπρας με τον Καμένο να πάει στη Ρωσία, να ανοίξει το χέρι και στον Πούτιν, βάζοντας απέναντι βέβαια τους Ευρωπαίους εταίρους. Όλο αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις μπορεί να έχει. Την ίδια στιγμή, κυρίες και κύριοι, σκάει η είδηση μια, δεν θα το έλεγα βόμβα, είμαστε συνηθισμένοι από αυτά. Δέσμευση, λέει, από πλευράς της Τουρκίας, άκουσαν, του Εβοϊκού, του Θερμαϊκού και του Πατραϊκού κόλπου και πολλών άλλων περιοχών, ακόμη και Χερσαίων, της Χαλκιδικής, χώρας μεταξύ Λίμνου, Χαλκιδικής και Θάσου. Δηλαδή, μετά την αποτυχία της πρώτης εκείνης της Νόταμ, της γνωστής, που ήθελε να δεσμεύσει το μισό Αιγαίο και να το διχοτομήσει στην ουσία, και είπαμε ότι με τσαμπουκά τα πήραν πίσω, με τσαμπουκά δικό μας δηλαδή τα πήραν πίσω, βλέπουμε που ξανά έρχεται η Τουρκία. Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει ήσυχους. Ξέρει ότι είμαστε ένα λαβωμένο ζαρκάδι και από πίσω είναι τα λιοντάρια. Αντιλόπι, πώς θα είναι. Και είναι εκεί, στο καρτέρι και στο κυνηγητό. Σου λέει, που θα σε πετύχω κάπου, θα σου πάρω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είτε με τη δημιουργία θερμού επεισοδίου, είτε με τη δημιουργία σπάσιμων νεύρων, πόλεμων νεύρων και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Καθημερινά έχει υπερπτήσεις στο FIR των Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο με μαχητικά, αναχαιτήσεις, όλη αυτή την ιστορία την οποία διατηρεί ζεστή η Τουρκία στο Αιγαίο. Μπορεί να μην παίρνουμε πρέφα, αλλά αυτό γίνεται. Τώρα λοιπόν
η νέα αυτή δέσμευση. Ποιον? Τον κόλπο της πρωτεύουσας, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης και γενικότερα του μισού Αιγαίου. Επανέρχεται! Και μάλιστα λέει ότι τέλη Μαΐου βγάζω και πάλι το Πιέρι Ρέις. Καταλαβαίνετε λοιπόν κυρίες και κύριοι, ότι όλα αυτά δεν συντοματικά. Είναι στη βάση ενός σχεδιασμού για να κρατούν πάντοτε τη χώρα μας σε αυτή την κατάσταση, στην τζίτα που είπα. Και υπ' αυτή την έννοια να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν μπορείς να σηκώσει κεφάλι. Όταν έχεις τον ενδυνάμει εχθρό σου να απαιτεί την αυλή σου. Όταν έχεις τον τοκογλύφο σου να σου στέλνει τους μπράβους του. Τι είναι η τρόικα ουσιαστικά που θα έρθει. Άσε να λέει ο Βαρουφάκης δεν υπάρχει. Μπράβοι μας. Φανταστείτε λοιπόν έναν επιχειρηματία που πάει να επενδύσει και έχει από τις μία τους τοκογλύφους και τους μπράβους και από την άλλη να του βάζουν φωτιά την αυλή του. Δεν γίνεται έτσι. Άρα λοιπόν θα είσαι μόνιμα με σκεπτό το κεφάλι, γιατί θα έχεις πάντα την ανάγκη, είτε την οικονομική, είτε την υλική με την έννοια της ασπίδας από άλλους. Οπότε, πού μυαλό να συγκεντρωθείς τώρα και να αναπτυχθείς σαν χώρα. Έρχεται λοιπόν ο άλλος και κάνει κουμάντο στους θησαυρούς σου. Αυτή είναι όλη η λογική, έτσι με πολύ απλή προσέγγιση, μια πολύ απλή προσέγγιση. Λέει κάποιος ότι η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη αναπτύχθηκε όταν εμείς μείναμε πίσω στάσιμη. Ενώ εμείς δώσαμε τα φώτα, αυτοί σήμερα μας βλέπουν αφιψηλού. Μα κυρίες και κύριοι, αν πάμε λίγο πίσω, θα δούμε ότι την εποχή που αυτοί αναπτύσσονταν, εμείς ήμασταν υπό τον Τούρκο και τον Ζυγό. Και από τη στιγμή που ελευθερωθήκαμε και μπορέσαμε να ορθώσουμε λίγο ανάστημα και να κρατηθούμε ως χώρα, ως νέα χώρα, ως νέα Ελλάδα ουσιαστικά από 1826 και εντεύθεν, σε αυτή την περίοδο είχαμε πάντοτε ξενόφερτους ηγέτες, πλην Καποδίστρια, που έπαιζαν τον ρόλο πολλές φορές του Δούριου Ήπου και την ίδια στιγμή είχαμε κάποιους πάνω από το κεφάλι μας να μας βαράει σφαλιάρες. Πώς να αναπτυχθούμε? Το ίδιο μπορούσε να αναπτυχθεί, αν θέλετε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρόσφατη ιστορία. Η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη με την Ελλάδα, όντας η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη έχοντας συνεργασίες και άριστες γειτονίες και κανένα πρόβλημα πάνω από το κεφάλι τους με εμάς που είχαμε γκιουλέκες και που συνεχίζουμε να έχουμε. Και αν θα πάμε στη Ρωσία, να είστε σίγουροι ότι η Τουρκία θα είναι πιο τακτικά και στα χωρικά μας ύδατα και στον εναέριο χώρο μας και μπορεί και μέσα στη Θράκη. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σου δίνουν μια μπάτσα, σου ανοίγουν μια πληγή να τρέχει αίμα και σε αφήνουν να ασχοληθείς. Για να μην μπορείς να ασχοληθείς με τα άλλα. Η χώρα μας λοιπόν πρέπει να βγει από αυτή τη μέγκαινη. Ο τσαμπουκάς της κυβέρνησης της σημερινής ή όποιας κυβέρνησης είναι να μπορέσει αφενός να εξισορροπήσει τις σχέσεις με αυτούς που έχουμε ανάγκη για να επιβιώσουμε και την ίδια στιγμή να αναπτύξει δικό της μηχανισμό, δικιά της παραγωγική διαδικασία και να γίνει αυτεξούσια, αυτόνομη μάλλον και αυτάρκης. Γιατί αν είμαστε αυτάρκης, που ας πούμε και δεν πληρώνω μία και άχι στα διάρρη. Όταν όμως εισάγουμε τη ζάχαρη, εισάγουμε τα αλεύρι, εισάγουμε μηχανολογικό εξοπλισμό για να δουλέψουν οι φάμπρικες και όλα αυτά τα εισάγουμε, δεν είναι δικά μας και θέλουμε ευρώ για να τα έχουμε στη διάθεσή μας, τότε τι κάνεις, τουμπεκί και προσκυνάς. Δεν ξέρω αν τα λέω έτσι κάπως ιδανικά, αλλά όπως αναφέρω σήμερα και στην εφημερίδα Θράκη στη στήλη μου, είναι άλλο πράγμα η επαναστατική γυμναστική και άλλο η επαναστατική πραγματικότητα, η οποία έχει βέβαια και το τίμημά της. Λοιπόν, αφήνω έτσι την γενικότητα με την οποία ξεκίνησα και συνέχισα την εκπομπή μου, πάω λίγο σε κάποια δικά μας θέματα. Η θεομηνία που έπληξε την περιοχή μας πράγματι ήταν πάρα πολύ έντονη και έχει αφήσει πληγές ανοιχτές. Δεν μπορούμε να βγούμε ευθέως και να κατηγορήσουμε κάποιους για ολιγορία, αν θέλετε, για ότι δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Πλην όμως, δεν είναι δυνατόν τρεις μέρες μετά να υπάρχει έστω και ένας αποκλεισμένος σε κάποια περιοχή. Δεν είναι δυνατόν μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, να μην έχει ακόμη DJ ασήμα στη Θράκη. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή με τα σημερινά μέσα και τα σημερινά δεδομένα μιας σύγχρονης εποχής να μην μπορούμε μετά από τέσσερις μέρες από τη θεομηνία
σε τέτοια κλίμακα, έτσι δεν μιλάμε για μια θεομηνία 50 ημερών, μιλάμε για μια θεομηνία 2,5 ημερών, τριών, να μην μπορούμε να βρούμε λύσεις. Δεν απαξιώνουμε κανέναν. Όποιος κινητοποιήθηκε, που ήταν αυτοί πολλοί που κινητοποιήθηκαν, όταν κάποιοι κάναν κριτική εκτός ασφαλούς, έκαναν τη δουλειά τους. Δεν θα τους απευθύνουμε ευχαριστήρια. Έκαναν τη δουλειά τους και μπράβο τους. Το θέμα είναι να υπάρχει συντονισμός, συνεργασία και μέχρι την τελική επίλυση των προβλημάτων, όλοι οι εκπρόσωποι των θεσμών θα πρέπει να είναι ένα εγρηγόρηση. Αυτό θέλουμε. Και καλή συνεργασία. Γι' αυτό είπαμε και στην περίπτωση των δύο αυτοδιοικητικών ότι δεν χωρούν καμία, δεν χωράει και δεν πρέπει να χωράει καμία αντιδικία μεταξύ τους όταν πρόκειται για το κοινό συμφέρον. Υπάρχουν πολλές καταστροφές. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούν κάποιοι. Ήδη ο Αλέκος ο Κοντός έχει κάνει μια ερώτηση στην Βουλή και στους αρμόδιους, συναρμόδιους τρεις υπουργούς. Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις στα κεντρικά, αλλά αυτό δεν αρκεί. Καλώς καμωμένα, αλλά δεν είναι αρκετά. Όπως μας είπε προχθές ο Σγουρίδης, ο Παναγιώτης, και στην εκπομπή μου την ανοιχτή γραμμή, τι είπε, ότι πλέον οι αποζημιώσεις, ιδιαίτερα στις αγροτικές καλλιέργειες, είναι πάρα πολύ μακρινές, λόγω και της οικονομικής κατάστασης και των δεδομένων που υπάρχουν. Δηλαδή, οι ζημιές του Ιουλίου του 2014 θα πληρωθούν το 2016, σας το είπα και προχθές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ό,τι ζημιά υποστεί κάποιος, είτε αγρότης, είτε κτηνοτρόφος, είτε αν θέλετε ακόμη και επαγγελματίας, επιχειρηματίας, θα κάνει πολύ καιρό, έως χρόνια, για να αποζημιωθεί. Το θέμα είναι, σε αυτό το μεσοδιάστημα, τι κάνει αυτός ο άνθρωπος, πώς ζει, πώς αναπληρώνει τις ζημιές εξιδίων και όταν δεν υπάρχουν ίδια. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει τους πολιτικούς μας και αυτούς που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Πώς μπορούν δηλαδή να μειώσουν τις γραφειοκρατίες και να κάνουν πιο σύντομους τους χρόνους. Υπάρχει και το άλλο. Λέει άλλη άποψη και τη φιλοξένησα μάλιστα και στην εκπομπή μου, ότι ναι, με όμως, αλλά υπ' αυτή την έννοια, δηλαδή με σύντομες διαδικασίες, με παρεμβάσεις και με πριν καλά-καλά γίνει η σωστή εκτίμηση, πολλές φορές γίνονται λαμογές. Υπάρχουν κάποια λαμόγια που εκμεταλλεύονται αυτές τις καταστάσεις και είτε έχουν ζημιές είτε δεν έχουν ζημιές, πάνε και τα παίρνουν. Εδώ υποτίθεται υπάρχουν μηχανισμοί της πολιτείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να ελέγξουν. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει ανικανότητα στον έλεγχο, θα πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν υποστεί τις ζημιές να περιμένουν δύο χρόνια μέχρι που ο σκουριασμένος μηχανισμός να αναδοθεί και να λειτουργήσει σωστά. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Υπάρχουν και εκτιμήσεις, αν θέλετε, στις αγροτικές περιοχές και καλλιέργειες του ΕΛΓΑ, οι οποίες καθυστερούν. Ή, αν θέλετε, πληρώνονται περισσότερα χρήματα οι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ που πάνε να εκτιμήσουν με εκτός έδρας και πολλά ακόμη τα οποία έχω καταγράψει και στις δύο εφημερίδες που εκδίδουμε, και στη Θράκη και στη Φωνή του Νέστου, πιο πολλά λεφτά παίρνουν οι υπάλληλοι του ΕΛΓΑ παρά οι αγρότες που έχουν πάθει ζημιά. Αυτά πρέπει να δει η σημερινή κυβέρνηση. Και προσωπικά και ο Παναγιώτης ο Σγουρίδης, που βρίσκεται εκεί μέσα και γνωρίζει τον Μουχαμπέτη από καλά, εκ των έσω. Και ο ίδιος τη χάνει οι αγρότες. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να διορθωθούν. Και περιμένουμε να διορθωθούν κάποια στιγμή. Γιατί όσο διανονίζονται, δεν βλέπουμε κάτι καινούριο. Είπα λίγο πριν για τις νέες θέσεις εργασίας. Πληροφορούμαστε ότι στην περιοχή μας κάποιες μονάδες που μέχρι τώρα κρατούσαν δυνατά και συντηρούσαν κάποιες θέσεις εργασίας ετοιμάζονται να κατεβάσουν ρολά. Και εδώ έρχομαι να πω για ακόμη μια φορά και να επισημάνω αυτήν την αντιδιαστολή, δηλαδή αφενός τη διαφημιζόμενη εργασία με δεκάδες χιλιάδες θέσεις. Που όταν ο άλλος ακούει, σου λέει, ψ, τι γίνεται εδώ πέρα, 55.000, 100.000, 80.000, ξέρω εγώ, 2.000 μέσω ΑΣΕΠ, 3.000 από εδώ. Αφενός σου δημιουργείται εύλογα η ερώτηση για το δημόσιο όσον αφορά, πού θα βρεθούν τα λεφτά. 3.000 επαναπροσλήψεις στην ΕΡΤ. Αυτό θα είναι έγκλημα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, θα είναι έγκλημα. Οι 3.000 που απολύθηκαν θα επαναπροσληφθούν στην ΕΡΤ.
Εθνικό έγκλημα το θεωρώ. Τα περί του αντιθέτου τα λένε ξεβολεμένοι. Παρ' όλα αυτά, για τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι θέσεις φούσκα. Είναι θέσεις όπως και με τα προηγούμενα προγράμματα του ΑΕΔ των 5, των 6 μηνών που δεν προσφέρουν όχι μόνο, αν θέλετε, στον εργαζόμενο προϋποθέσεις για να τακτοποιήσει, αν θέλετε, να ξεκινήσει τη ζωή του ή να ρυθμίσει τη ζωή του. Γιατί ξέρετε πότε πληρώνονται αυτά, μπορεί να τα πληρωθούν και μετά από ένα χρόνο. Αλλά και μετά, τέλος, του προσθέτουν μόνο μια προϋπηρεσία στο ενεργητικό ή στο βιογραφικό του. Αλλά συγχρόνως δεν δημιουργούνται και ουσιαστικές θέσεις εργασίας. Και ήθελα να μάθω, έτσι με έναν εξορθολογισμό των πραγμάτων, όλα αυτά τα χρήματα που θα δοθούν για αυτές τις θέσεις, δεν θα μπορούσαν να δοθούν ως κίνητρα στο πραγματικό, στο υγιές επιχειρήν, όχι να τα βάλουν οι εργοδότες στην τσέπη τους, αλλά για να δημιουργηθεί ουσιαστικό επιχειρήν και πρωτογενής τομέας. Δεν ξέρω αν τα βλέπω εγώ έτσι, τόσο εύκολα. Αλλά τόσα χρόνια ανακυκλώνουμε την ίδια πολιτική, την οποία καταγγέλουν οι αντιπολιτευόμενοι, για να έρθουν στη συνέχεια όταν γίνουν συμπολιτευόμενοι και να την ακολουθήσουν και οι ίδιοι. Ξεκινάει το κακό, θέλετε, από τα stage της Νέας Δημοκρατίας. Όταν τα κατήγγειλε τότε το Πασόκ του Γεωργάκη, και από τη στιγμή που έγινε κυβέρνηση το Πασόκ του Γεωργάκη και συνεχεία όλοι οι υπόλοιποι που γίνανε κυβερνήσεις, απλά τι κάνανε. Συνέχισαν τον θεσμό του stage με τον θεσμό του voucher. Δηλαδή, ονόμασαν διαφορετικά αυτά που κατήγγειλαν και συνέχισαν να τα υλοποιούν. Αυτό κάνουν σήμερα. Τι είναι το σημερινό, τα λεγόμενα voucher, τα πεντάμινα, δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είναι τα stage του Καραμαλή, τα οποία αυτοί σήμερα, όταν είναι αντιπολίτευση, κατήγγειλαν. Κανένας δεν κάνει λόγο για ουσιαστικές θέσεις εργασίας, οι οποίες μειώνονται, προσέξτε, την ίδια στιγμή που δημιουργούνται δεκάδες χιλιάδες θέσεις, μη παραγωγικές αν θέλετε, με βάουτσερ, αλλά και στο δημόσιο που πρέπει να τις πληρώσουμε, την ίδια στιγμή μειώνονται οι πραγματικές θέσεις εργασίας στο ιδιωτικό τομέα. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει είτε τους εργατολόγους που είναι σήμερα στα πράγματα, είτε αυτούς που είναι στην Υπουργή Εργασίας, είτε σε αυτούς που σχεδιάζουν τη χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει πρέφα. Επαναλαμβάνω, έτσι για να γίνει κατανοητό, να εμπεδωθεί. Την ίδια στιγμή που διαφημίζονται δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, είτε με τα βάουτσερ για πεντάμινα, είτε για προσλήψεις στο δημόσιο, ΕΡΤ, ΜΕΡΤ και σε διάφορες άλλες αργόσχολες υπηρεσίες συνήθως, οι πραγματικές θέσεις εργασίας στην παραγωγική διαδικασία του ιδιωτικού τομέα συνεχίζουν να μειώνονται. Με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε όλοι τελικά κάποια στιγμή να περιμένουμε στην ουρά να πάρουμε ένα βάουτσερ, να δουλέψουμε 5 μήνες για να έχουμε ιατροφαρμακευτική διάθεση την επόμενη χρονιά και άντε πάλι να στιβαχτούμε σε καμιά ουρά. Ανεξαρτήτου ηλικίας. Εκεί οδεύει το πράγμα. Δεν το βλέπετε? Από την άλλη πλευρά, ο ιδιωτικός τομέας στενάζει και λέει ότι κατεβάζουμε ρολά. Αυτό δεν είναι συνάρτηση μιας πραγματικότητας? Και όταν δεν έχεις καμία νέα επένδυση, κυρίες και κύριοι, καμία όμως νέα επένδυση, καμιά δημιουργία θέσης εργασίας ουσιαστικής, όλο αυτό που πρέπει να μας οδηγήσει. Συνεχίζουμε να απασχολούμαστε με το Eurogroup, με τα δανεικά και με όλα αυτά τα οποία θα μας συντηρήσουν εν ζωή λίγο πριν χρειαστούμε το φιλί για να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε. Επιτρέψτε μου έτσι σήμερα, ήθελα να σας μεταφέρω απλά τον προβληματισμό μου για τα τεκτενόμενα γενικώς. Γιατί θα πρέπει όχι να ξέρουμε τι έγινε σε κάθε Eurogroup, αλλά να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει σήμερα και το τι θα συμβεί αύριο αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα. Τώρα όσον αφορά τα ημέτερα, έχουμε πολλά θέματα σε τοπικό επίπεδο. Η εφημερίδα Θράκη σήμερα πραγματεύεται κάποια ρεπορτάζ που αφορούν στο κοινωνικό σύνολο
αφορούν στα δημοτικά μας πράγματα και στα οικονομικά μας πράγματα. Επιλέγουμε λοιπόν να ασχοληθούμε με θέματα ουσίας, με θέματα που αφορούν στον πολίτη και να μην μένουμε σε άλλα θέματα τα οποία ενδεχομένως να αφορούν τους λιγότερους ή να αφορούν εμάς τους ίδιους. Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού της εκπομπής για αύριο και γύρω στις 12:20. Να είμαστε γεροί και να είμαστε πάλι όλοι εδώ και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.